Δεν, δεν πρόκειται να γίνει κάτι, ούτε μπορεί ο Δημήτρης να έρθει πάλι πίσω, αλλά έστω μια ηθική δικαίωση. Ο αδελφό του Δημήτρη Γραμματέκα ζητά δικαίωση μετά το τροχαίο δυστύχημα που στήχιζε τη ζωή του αδελφού του το βράδυ τη 27η Σεπτεμβρίου το 2021. Η οικογένεια του Δημήτρη Γραμματίκα βρέθηκε στα δικαστήρια τη Πάτρα τον πρωί τη Δευτέρα, που προγραμματίζονταν η εκδίκαση τη υπόθεση για το τροχαίο που στήχησε τη ζωή στον 57χρονο πατρινό και άφησε χωρί πατέρα το 8χρονο παιδί του. τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί δεν μπορείτε να λυθούν. Ειδικά για το παιδί του, και τη γυναίκα του. Δεν μπορείτε να λυθούν. Οπότε δηλαδή, καταλαβαίνετε, είναι ένα γοργοθά που συνέχεια ανεβαίνουν και δεν τελειώνει. Ψυχολόγο η γυναίκα του, ψυχολόγο το παιδί του. Το παιδί τη το τον το το πατέρα του. Όλα συνέβησαν το βράδυ τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου του 2021. Ο άτυχο άνδρας με το ποδήλατό του βρισκόταν στην ακτή Δημαίων. Όταν ένα γιο ταχύ αυτοκίνητο που κινούνταν στο ρεύμα προ προσπάθησε να αποφύγει η γυναίκα που διέσχιζε το δρόμο με αποτέλεσμα οδηγό να χάσει τον έλεγχο του οχήματο και να χτυπήσει τον Δημήτρη Γραμματίκα, ο οποίο φινώθηκε κάτω από άλλο σταθμευμένο αυτοκίνητο επί τη ακτή Δημαίων. Η επιχείρηση απεγκλωβισμού τεράστια, αλλά ο 57χρονο πατρινό είχε αφήσει την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο. Η οικογένεια ζητάει δικαίωση, η γυναίκα του, το παιδί του, όλοι εμεί ο πατέρα του και ο αδελφό του, και να μα πει: Έχουμε ορισμένα, να το θέσουμε ορισμένα ερωτήματα, τι ήταν πώ πόρεσε η έναν άνθρωπο δύο μέτρα, τον έχω σε κάτω από ένα αυτοκίνητο και να μα πει αν έχει μετανιώσει γι' αυτό. Η να αναβλήθηκε για τι 8 Μαου λόγω κολλήματο του δικηγόρου του κατηγορούμενου από το τριμελέ πλημμυλιοδικείο πατρών. Στο ιδόλιο με την κατηγορία τη ανθρωποκτονίας από αμέλεια θα καθίσει ο 24χρονο οδηγό αυτοκινήτου που τραυμάτισε θανάσιμα τον άτυχο ποδηλάτη. Ο κατηγορούμενο το πρωί τη Δευτέρα δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο.